Τι είναι αυτό? Κάτι γίνεται, κάτι παίζει. Έφυγε ο Κόλκας μακριά και εκμεταλλεύεσαι το... Διασκευή είναι αυτό, τι άλλη τι είναι, τι είναι αυτό? Κάτι... Αυτό έχουμε. Αυτό έχουμε ρε εσύ, το ίδιο είναι, αλλά... Δεν είναι το ίδιο. Το άλλο ήταν μόνο μουσική. Ενώ τώρα μιλάει το παλικάρι. Είναι άλλη εκτέλεση. Πού το βρήκε εκεί? Είναι καλοκαιρινό αυτό, για το καλοκαίρι το βάζουμε. Από χειμώνα και πάλι αλλάζουμε. Όταν θα ανακοινώσει καμιά μεταγραφή θα βάλουμε το παλιό. Α, μην αφήνεις εχμές. Α, μην, όχι τέτοια τώρα. Τώρα άκου αυτά. Έχεις δει τη μεταγραφή κανένα άλλη? Τα βάλαμε χθες όλα. Θα τη διαβάσουμε. Δηλαδή την γκρινιάζεις, υπάρχει, την γκρινιάζεις πάλι. Επειδή έγινε λίγο μια στραβή με έναν, πάλι αρχίσατε. Εδώ εσύ είχα έχεις πάρει τρεις από τον γκολ. Πολύ... Εμείς δεν είπαμε τίποτα. Αυτό το γκολ του Παναθηναϊκού, ρε. Για τον Παναθηναϊκό, λέω. Έχετε πάρει τρεις πολύ καλούς ποδοσφαιριστές και άλλοι όλο δίνουνε. Ναι. Μόνο εσύ πήρες. Και έχουν και κάνα δυο αστοχίες και αυτοί. Είπαν θα φέρουν και δεν φέρανε. Το Ρομπέρτο πουλήσε ο άλλος και δεν κουνιέται φίλο. Δεν, λένε θα πάνε με τον Καπίνο βασικό. Και με το Στρέζο δεύτερο. Έχουν και το Μανιάτι. Ναι. Μπορεί να χρειαστεί να παίξει αυτό. Σωστό. Γιατί ήταν λίγο εκτός πλάνων ο Μανιάτης. Ως χαφ μπορεί να παίξει ως τερματοφύλακας. Δεν έπαιξε και πολύ πέρσι. Ναι, είναι ο αρχηγός και τον πουλήσανε. Εντάξει, τόσο δανεικό, γίνονται και αυτά. Αλλά όχι τώρα να έρθει η καταστροφή του κόσμου επειδή δεν έκλεισε ο Ματέος. Σιγά τον παίχτη. Πω, πω, παπά, πω, κολοτούμπα. Θα φέρεις τον Νουάρντα τώρα. Εντάξει, προετοίμασε το σιγά-σιγά. Δεν είναι καλός ο Νουάρντα? Δεν είναι. Ματέος. Πολύ σταθερός παίχτης. Έχει μια... Ανωδική παίρνει μάτς μόνος του. Κοίταξε να δεις. Ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή ξεκινάει τα δύσκολα. Ό,τι πήρε μέχρι τώρα ήταν σχετικά βατή υπόθεση. Τώρα να δούμε τι γιατί θα κάνει. Γιατί λεφτά δεν έδωσε να πάρει. Τι... Έδωσε λεφτά, ναι. Το καλό είναι ότι έχει λεφτά, καταλαβες. Και ότι έχει έναν άνθρωπο που μπορεί να πείσει τον άλλον ότι έλα, αξίζει τον κόπο. Αυτό που δεν έχει είναι ένα κύρος ότι... για τον παίχτη που έρχεται είναι βήμα στην καριέρα του και όχι οπισθοχώρηση. Είναι βήμα μπρος. Άντε τώρα να το εξηγήσω ότι αυτή η χώρα το ΜΑΚ. Που με 24 χώρες στο Euro δεν συμμετέχει. Να ρωτήσουν δηλαδή, το ΜΑΚ. Όσες έπρεπε να παίξουν για να παίζει και η Ελλάδα, ρε φίλε. Εντάξει, άμα ρωτήσει κανέναν, μπορεί να νομίζει ότι. Ακούς, αυτό που είδαμε μέχρι τώρα μπορεί να νομίζει κανείς ότι είναι τα προκριματικά και όχι η τελική φάση. Δηλαδή, εγώ χωρίς πλάκα θυμάμαι στα προκριματικά πολύ μεγαλύτερες ματσάρες από αυτά που είδαμε. Και έρχεται χθες τη ματσάρα του Euro να την κάνει η ομάδα που λες ότι είναι μανούλα στα under. Πώς δεν έμεινε στον κάνει τόπο. 3-3. Πώς δεν έμεινε στον τόπο χθες? Εσύ. Από αυτό που έβλεπε. Ο Φερνάντο. Ναι, ναι. Είναι εντελώς ξένο. Έβαζε γκολ και την τρεπόταν. Εντελώς ξένο για αυτό το πράγμα. Αυτό το άναρχο, το πάνω κάτω, οι φάσεις, το ρίσκο, αυτό κτλ. Ναι, αλλά. Και, οπότε το, δεν προηγήθηκε και να το κάνει, να το πάθει. Έμενε πίσω και αναγκαζόταν στο πάνω κάτω. Καταλαβές. Δηλαδή ήταν τρεις φορές προηγήθηκαν οι άλλοι. Δεν μπορούσε να κάνει τίποτα παρά να τους ακολουθήσει. Το 3-2 που όλοι οι παίχτες βλέπουν τον αντίπαλο να σουτάρει και δεν κάνει κανείς καμία κίνηση να μαρκάρει, να πέσει κτλ. Πρέπει να έχει πάθει αμόκ. Ναι. Δεν μπορεί. Αλλά πολύ τυχερά γκολ και τα δύο. Τα δύο, ας πούμε, το δεύτερο και το τρίτο. Κόντρες. Και είναι αυτό που λέμε. Στο ποδόσφαιρο, ρε φίλε, σούταρε. Μόνο κέρδος μπορείς να έχεις. Να σουτάρεις άμα το έχεις κιόλας. Δηλαδή... Ναι, πρέπει να το έχεις. Να μην τώρα από παραδείγματα παιχτών που σουτάρουν και δεν φτάνει μπάλα στην εστία. Εντάξει. Να έχεις και να δούλεψε το. Ναι, δούλεψε το αξίζει λίγο. Τον κόπο. Να μπορείς σαν τους Ούγγρους εχθές να βάλεις δύο γκολ από το τίποτα. Δηλαδή, όταν έχεις αντίπαλο μπροστά σου 9-10 παίχτες κλεισμένους, δεν πρέπει να σουτάρεις κιόλας. Πώς θα γίνει? Άντε, πλαγιοκοπήσεις, έντρες, 120 σέντρες κάνουν. Χθες είπε κάτι ο Τσαλουχίδης. Είπε. Που ήταν σωστό. Λέει η Πορτογαλία έβαλε 3 γκολ μέσα στην περιοχή, μέσα από την περιοχή και η Ουγγαρία 3 γκολ έξω από την περιοχή. Και τα 3. Ναι. Ήταν ένα μικρό στατιστικό στοιχείο για τον τρόπο παιχνιδιού. Η Πορτογαλία, η οποία κόντεψε να μείνει εκτός, αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν. Η ομάδα του Σάντος. Η οποία αλλού τα υπολόγιζε ότι θα πάει, αλλού βρέθηκε και αλλού κατέληξε. Είναι ικανή να πάει τελικό με 6 ισοπαλίες. Έτσι. Και να έχει 3 προκρίσεις στα πέναλτι, ας πούμε. Αν μπορείς, κέρδισε τους. Ναι, απέκλεισε τους, ρε φίλε. Μπορείς. Περάσανε σαν τρίτη. Σκεφτόντουσαν να περάσουν σαν δεύτερη, ε. Τι θα παθαίναμε εμείς. Πήγε τον γκολ στο τέλος. Τι θα παθαίναμε εμείς, οι Αγγλοπορτογάλοι, με μάτς Αγγλίας-Πορτογαλίας. Τίποτα. Τι θα παθαίναμε. Τίποτα, εντάξει, θα ήταν τουλάχιστον τώρα θα περάσει. Βολεύτηκε τώρα. Από εδώ η μένα, από εκεί η ώρα. Η Πορτογαλία δεν περνάει του κράτη.
Μόνο άμα το πάει στο Χ. Καλά. Ήδη έχει φορτώσει, ο άλλος. Έχει φορτώσει ήδη. Τρελάθηκε τώρα, ναι, ναι. Ο Βιερίνια γιατί παίζει? Γιατί είναι πολύ ικανός. Δεν έκανα πολύ υπομονή για να κάνω αυτή την ερώτηση. Αλλά και στα τρία παιχνίδια νομίζω ότι δεν έχει τη θέση του. Εκεί παίζει πλέον. Ως δεξί μπακ, δημιουργεί. Συμμετέχει στην δημιουργία. Πλαγιοκοπεί, σεντράρι, πασάρι, σουτάρι, μαχριαστή. Αφού τον εγκρίνει. Συγγνώμη το λέω, αλλά δεν μ' αρέσει ο Βιερίνια έτσι όπως παίζει. Δεν μ' αρέσει. Τον ήθελα μπροστά. Τι μου είπες τώρα, χθες το βράδυ πώς με έπιασε και έμπλεξε στο YouTube και έβλεπα παλιά παιχνίδια. Έχω δει Άγιαξ ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ Άγιαξ. Ναι. Έχω δει Φενέρ, έχω δει. Και με Βιερίνια δηλαδή. Και Ίβιτς παίκτη. Έχω δει Άγιαξ ΠΑΟΚ να ζητάει αλλαγή ο Σέρβος. Αλλαγή και στο 70. Έχει τελειώσει γιατί είναι Ιούλιος ακόμα έτσι. Και κλέβει την μπάλα ο ΠΑΟΚ. Σαλπικίδησα τα πρώτα παιχνίδια που επέστρεψε. Του πασάρει και εκεί που είναι έτοιμος να πέσω, να μην πέσω, πώς θα περπατήσω, πώς θα σταθώ όρθιος, τραβάει ένα ξερό στο γάμα. 1-1. Ναι. Είδα και το ΠΑΟΚ Άγιαξ βέβαια, το 3-3. Εκεί εκεί πρωταγωνίστησε ο Σέρβος. Εκεί πρωταγωνίστησε. Και εκεί. Έχει χάσει ο ΠΑΟΚ στο πρώτο ημίχρονο πριν γίνει το 1-3. Όπου βάζει το ένα ο Βιερίνια. Αμέσως με το φάουλ του Σαρλέντη. Έχει χάσει ο Σαλπικίδης, έχει χάσει ο Ίβιτς πάλι. Έχει χάσει ο Βιερίνια, έχει χάσει. Ρε, άσε το τι έχασε. Δεν γυρνούσε το μάτς. Γυρνούσε. Και όχι λόγω του πέναλτι που χάσαμε. Ναι, και άλλες γενικά φάσεις. Γυρνούσε. Και άλλο τέτοιο ο Σαλπικίδης έχει. Μεγάλος ΠΑΟΚ εκείνο το διάστημα. Με μεγάλη βοήθεια από το Σαλπικίδη. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ ήταν η πρώτη χρονιά του Σαλπικίδη τότε. Ναι. Έτσι. Έβγαλε άλλα στοιχεία με Σαλπικίδη μέσα που δεν τα είχε πριν. Που αν τα είχε, θυμάσαι ότι είχε ακουστεί μήπως και τον παίρναμε από Γενάρη του Σαλπικίδη. Το προηγούμενο καλοκαίρι να πληρώσει. Από το προηγούμενο καλοκαίρι. Ναι. Το σκέφτηκε. Ναι. Μεγάλη. Πιστεύω θα είχαμε πάρει το πρωτάθλημα αν τον είχαμε του Σαλπικίδη τότε. Επειδή θα έλειπε από τον Παναθηναϊκό, αυτό εννοείς. Σαν συνδυασμό. Κοίταξε να δεις. Ο συνδυασμός Σισε Σαλπικίδη έφερε το ξεπέταγμα του Παναθηναϊκού. Και λίγο σπάθα. Ναι, ρε φίλε, όλα τα υπόλοιπα. Κοίταξε να δεις. Για να μπορέσει να σε ευνοήσει η διαιτησία, πρέπει και εσύ κάτι να δείχνεις. Δεν μπορεί να σε πάρει από το χέρι. Τον Ολυμπιακό είχε δείξει. Εκείνη τη χρονιά τον Ολυμπιακό δεν μπορούσε να το βοηθήσει. Ήταν δική του. Ναι, είχε δείξει πράγματα. Ο Παναθηναϊκός του πατέρα ήταν όλοι από δική του. Κανονικά. Ναι, ωραία. Εντάξει, το δίδυμο Σισε Σαλπικίδη δεν σου άρεσε. Βάλε και το σπάθος τρίο. Ναι, σαν ως εκπρόσωπο της άλλης παρέας. Όπως χρειάζεται ένας καλός προπονητής. Όρια, αυτή η ομάδα εκείνη τη χρονιά έκανε όρια. Γιατί τώρα δεν αρχίζουν και τολμάνε να θέτουν θέμα ηθικής και τιμιότητας για τον ΠΑΟΚ αυτοί. Οι Παναθηναϊκοί έχουν ξεφύγει γιατί κάνανε ένα λάθος και πάνε να το διορθώσουν για να βγουν στην επίθεση. Και αρχίζουν και μιλάνε για τον ΠΑΟΚ, για τον Γκαγκάτσι κτλ. Που δεν δηλαδή. Δεν γίνεται, δεν επιτρέπεται. Δεν επιτρέπεται να μιλάς εσύ τώρα. Επειδή το όνομα Γκαγκάτσης το αναφέρει πολύ και ο συμπαρουσιαστής σου στην προηγούμενη εκπομπή, παίζει να είναι κάποια κοινή στάση. Αυτοί ασχολούνται με τον Γκαγκάτσι. Δηλαδή δεν έχουν τι να πούν για τον ΠΑΟΚ, την πιο καθαρή από τις μεγάλες ομάδες, λέω εγώ. Ας βγει κάποιος να πει δεν είναι. Και ψάχνουν τι να πούμε για τον ΠΑΟΚ, τι να πούμε εμείς οι πράσινοι, τι να πούμε οι κόκκινοι και οι άλλοι. Τι να πούμε, κάτι να πούμε, κάτι να πούμε. Α, ο Γκαγκάτσης. Έχετε τον Γκαγκάτσι. Δεν έχετε, τι άλλο να πεις. Και το, δηλαδή, τι να πεις. Το συνδυάζουν με τον πατέρα του, το όνομά του από την προϊστορία. Πες για τον Μάκη τον Γκαγκάτσι. Έχεις κάτι να πεις. Που όλοι τον θαυμάζετε. Που όλοι θέλουν να τον κάνετε πρόεδρο στη Λίγκα. Πείτε, ρωτήστε τον εκπρόσωπο που τον παίρνει τηλέφωνο και τον ρωτάει αυτή τι να κάνει. Αυτή τη στιγμή ο Μάκης ο Γκαγκάτσης είναι ο πιο καταρτισμένος και μορφωμένος παράγοντας που υπάρχει στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Και σαν χαρακτήρας. Και έμπειρος πλέον. Ναι. Για το αποδοτικό δεν το συζητάω. Άντε βρέσουμε εσύ άνθρωπο που να μπορεί να κουμαντάρει αυτή την εταιρεία που ξεκίνησε το 2012 με Σαββίδη διαλυμένη και το 2016 έχει γίνει κολοσσός που κινεί εκατομμύρια ευρώ το χρόνο σαν κύκλο εργασιών και ισολογισμούς και αυτά. Τέλος πάντων, πάμε να ξεκινήσουμε. Δεν πειράζει Μάκη. Πάω 24. Αντέχεις, τα δυνατά τα δέντρα τα χτυπάνε. Γράφετε FM, αφήνετε κενό το μήνυμα στο 54526 για την εκπομπή, ό,τι θέλετε να σημειώσετε. 23 Ιουνίου σήμερα, Πέμπτη, με την ομάδα του ΠΑΟΚ να ξεκινάει από χθες. Χθες τι κάνανε τελικά, κάναν κανένα γύρω, γιατί είχε
Λιώσανε. Είχε πολύ ζέστη. Το καλύτερο που άκουσα για τη ζέστη που έχει αυτές τις μέρες στη Θεσσαλονίκη είναι ότι λέει ένας, τελικά ρε παιδιά, ποιον έχουμε δήμαρχο, τον Μπουταρί ή τον Καμίνη. Για τη ζέστη. Δεν πρέπει να κάνω προπόνηση χθες, δηλαδή πρέπει να. Απλά να υδρώσανε. Ήταν κάτι σαν σάουνα χθες το χθεσινό. Είναι και αρκετές ημέρες μέχρι να φύγουν στην Ολλανδία. Δες εδώ, είχε 30 τόσους βαθμούς. 23 και 7, είναι 10-11 μέρες. Πομονή. Πομονή. Εντάξει. Έχουμε διάφορα θέματα μεταγραφικά. Έχουμε και τα διαρκείας και μια δήλωση του υπεύθυνου επικοινωνίας που αποκαλύπτει μια κίνηση την οποία αποφάσισε να κάνει ο γιος του μεγαλομετόχου και αφορά, θα γίνουμε πιο συγκεκριμένοι σε λίγο, μια δωρεά, ας το πούμε, πολλών εισιτηρίων σε ανέργους, αν είδα καλά. Θα το δούμε μια κίνηση, πορεία. 1000 εισιτήρια λέει θα δώσει για ανέργους με μια διαδικασία που θα οριστικοποιηθεί μέσα στο επόμενο διάστημα. Δηλαδή να μπορούν 1000 άτομα, δεν ξέρω, κάπου θα το δηλώσουν, θα γίνει μια κλήρωση, έτσι εκεί πάει το μυαλό μου, σε καμιά κλήρωση, σε μια διαδικασία, έτσι ώστε να πάρουν και αυτοί εισιτήρια διαρκείας. Αυτοί που πραγματικά δεν έχουν τη δυνατότητα, ρε παιδί μου, αλλά θέλουν να δουν την ομάδα τους. Ένα μεγάλο νούμερο. Σίγουρα πρέπει να αυξηθούν τα εισιτήρια διαρκείας. Εγώ εχθές είπα 15 στο Δημήτρη, λέει λίγο δύσκολο. Πάντως, να διπλασιαστούν εσύ, δηλαδή δεν είναι. Εγώ δεν το θέτω με βάση τα περσινά. Τα περσινά ήταν μια κίνηση διαμαρτυρίας. Πολλοίς κόσμος ήθελε να πάρει διαρκείας ή πολλοίς κόσμος πήγε σε αριθμό παιχνιδιών που στο σύνολό τους είναι σαν να πήρε διαρκείας, αλλά δεν την έκανε την κίνηση το καλοκαίρι, γιατί ήταν λίγο ξενερωμένος ο κόσμος. Ή και δεν είχε και τα λεφτά να τα δώσει όλα μαζί, ρε φίλε. Να το πω έτσι. Αλλά φέτος. Να βάλουμε ένα στοίχημα. Ο στόχος πρέπει να είναι παραπάνω από 13.000 διαρκείας. Α, έπεσε. Έπεσα λίγο, ρε φίλε. Είδα, γιατί πέφτεις κάθε μέρα 2.000. Είπα, όχι, και εγώ το είπα το 15, αλλά μετά όταν τα βάζεις κάτω δεν υπάρχουν αυτά τα λεφτά. Και τώρα έρχονται και. Ωραία. Πολλά ωραία. Τέτοια. Το αφήσουμε κάπου εκεί. Ναι. 12.000 και ένα. Κερδίζεις. Κάτσε, περίμενε. Ανέφερε συγκεκριμένα ο εκπρόσωπος τύπου, ο υπεύθυνος τύπου. Θα το διαβάσουμε μετά, ρε παιδί. Ναι. Περιμένουμε αύξηση στη διάθεση των εισιτήριων διαρκείας. Έτσι. Αυτό έλειπε. Να μην αυξηθούν καθόλου. Θα αυξηθούν. Ναι, okay. Άρα απέφυγε να πόσο. Και πώς. Ναι. 12.000. Σου βάζω όριο. Ναι. Και 1000 των ανέργων, 13.000 διαρκείας θα έχουν. Δεν τα υπολογίζουμε αυτά. Δεν τα υπολογίζουμε, αλλά στο σύνολο μετράνε να υπάρχουν και να είναι εκεί. Ωραία, θα ρωτήσουμε στο τέλος πού μπαίνουν αυτά, αν θα είναι στο σύνολο και θα τα βγάλουμε. Ναι. 12.000. 12.000 πουλημένα, πληρωμένα. Ναι. Ναι. Τα παίρνεις. 12.000 και ένα κερδίζεις. Εγώ είμαι για παραπάνω. Ναι, εσύ είσαι για παρακάτω. Α, δώσε μου παραπάνω, δώσε μου. Όχι, ρε, εγώ το. Ναι, από, το over, παίρνεις το over. Παίρνω το over. Θες να βάλεις παραπάνω νούμερο, μήπως. Όχι, 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 καλό είναι. Α, αυτό. Δεν θες παραπάνω. Ναι, ρε, φίλε, 12.800. Εδώ, άμα είσαι άπλα, πάω οξύ και. 12.800 θες να κερδίσεις εσύ, πλάκα μας κάνεις. Εσύ πιστεύεις ότι θα κάνουμε 10 και βάζεις όριο το 12. Εκεί με έχεις. Σαν πάω. Όχι, στο 12. Δεν ξέρεις εγώ κοντά... πώς θα ενθουσιαστώ τώρα που θα έρθουν δύο μεταγραφές. Και θα πάω αμέσως να πάρω διαρκείας. Το κρέσπο θα πάρεις τον. Αυτόν τον Ισπανό. Τι μεταγραφή θα κάνεις. Όχι, αλλά με Βαρέλα ψηλό ενθουσιάζομαι. Και με έναν άλλο παίχτη που θα γίνει αυτό που λες εσύ ότι δεν συμβαίνει ποτέ στον ΠΑΟΚ, δεν θα ξέρουμε τίποτα και ξαφνικά θα ανακοινωθεί ναι, και θα ψαχνόμαστε. Περίμενε. Από πού προέκυψε αυτός. Περίμενε. Τώρα. Δύο τέτοιες μεταγραφές είναι να σκάσουν μύτη. Σου το λέω εγώ. Άκρα του τάφου σιωπή. Δουλεύει ο ΠΑΟΚ. Υπόγεια. Ποιος δεν θέλει να έρθει στον ΠΑΟΚ. Θα τα σκάσει ο Σαββίδης. Εδώ τώρα τρελάθηκε χθες και είπε 1000 διαρκείας έτσι. Μπορεί να τρελαθεί, να δώσει ένα παίχτη. Μπήκε το στοίχημα. Μπήκε, δε. Θες να στείλουμε και στον συνάδελφο να συμμετέχει. Δεν είναι ασχολείται. Με... Ναι, θα το στείλουμε μήνυμα. Αυτός ασχολείται με καθαρά ποδοσφαιρικά. Εντάξει. Θέματα. Εντάξει. Θα τον περιλάβεις με στοίχημα αυτόν όταν θα. Θα βάλω και Τζάλμα Κάμπος. Αυτός δεν πρόκειται να βάλει ούτε 5 γκολ. Τι λες. Μίλα τον τώρα. Πάμε σε χορηγούς πρώτης ώρας. Ναι, για να κάνουμε και διάλειμμα. Αχ, έχουμε κάτι πολύ ωραίο από το Ισραήλ, βλέπω. Πάρα πολύ ωραίο. Έως διασκεδαστικό. Δεν θα το πεις τώρα. Όχι. Αφήσεις μετά. Σε λίγο. Ισραήλισον Γκολάσα, έτσι. Και όχι μόνο. Και όχι μόνο. Αυτό είναι το ωραίο. Και Ιάκωβος Αγγελίδης. Τι. Όχι. Όχι, άλλο. Άλλον. Γιατί Ισραήλ και αυτός προς τα εκεί τώρα δεν ψαρεύει. Πού είναι. Σε τι θάλασσες έχει ανοιχτεί ο Ιάκωβος. Λοιπόν, αναφορές ρεύει στην παρέα μας. Κάθε μέρα εδώ η Ρέμβη, η οποία είναι στο τέρμα της. Πλαστήρα στην Αρετσού, στην περιοχή της Κρίνης. Σας περιμένει καθημερινά με φοβερές μουσικές και με πολύ καλά και καφέδες και ποτά, δροσιά,
Δουλεύουν τα air condition στο full και έχει θέα απίστευτη τη θάλασσα τη Θεσσαλονίκη, τον θερμαϊκό κόλπο. Σήμερα είναι Πέμπτη και έχει έτσι ζωντανή μουσική. Πολύ ωραία πράγματα. Στη Ρέμβη, αν θέλετε να κλείσετε και τραπέζι, 2-3-10-4-33-100 για να πάτε και να περάσετε όμορφα τις καθημερινές. Ο Τέο, κτέο δίπλα στο. Ο Τέκο. Ο Τέκο. Άμα έχει τέσσερα πράγματα μαζί στο κεφάλι. Κτέο. Ο Τέκο. Κταίω δίπλα στο Magic Park. Τηλεφωνήστε στο 10-20-30 για να κλείσετε ραντεβού. Με αφορμή και τα γενέθλια της ΟΤΕΚΟ τα 10 χρόνια, δίνετε και έκπτωση 10% στους ελέγχους κταίω για γιοταχή και φορτηγά. Και η ΟΤΕΚΟ βεβαίως εγγυάται με το ΟΤΕΚΟ On Time ότι δεν θα περιμένεις καθόλου για το ραντεβού που έχεις να περάσεις ελέγχο του αυτοκίνητό σου. Λοιπόν, ο Κόλκας αυτή τη στιγμή κάνει τις βουτιές του και πιθανόν δεν φοράει τίποτα από τα alter ego, αλλά να ξέρετε έχει ψωνιστεί, πώς λέμε εμείς, πάω να ψωνιστώ. Έχει ψωνιστεί για τα καλά από εκεί με το συγκεκριμένο μαγαζί, τα alter ego. Κυριλέ, ντύσιμο, πολύ ωραίο, να πάτε σε γάμους, να πάτε σε κοινωνικές εκδηλώσεις. Μόνο που ανεβαίνει θερμοκρασία στο στούντιο. Αλλά και πολύ καλή casual έκδοση, ένδυση, να πάτε να πάρετε πολύ ωραία μακό μπλουζάκια και πουκάμισα, αλλά και τζιν παντελόνια. 25 Μαρτίου, 12 στην Ευκαρπία. Και Πασαλίδη 85 στην Καλαμαριά το Alter Ego. Αν θέλετε να τα δείτε όλα αυτά και στο ίντερνετ, alterego-fashion.gr, και μαθαίνετε τι έχει εκεί η Alter Ego. Πρώτη ώρα στο ΠΑΟ 24, με το οποίο επικοινωνείτε μηνυματικά, γράφετε FM, αφήνετε κενό το μήνυμα στο 545-26. Πρώτη ώρα με την τεχνική εταιρεία Αναδομό, οι ειδικοί ανακαινήσεις με 6 άτοκες δόσεις χωρίς πτωτική και με δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας από τον μηχανικό. Υπάρχουν και ειδικές προσφορές στο αναδομό.gr. Και μαζί μας και τα Loco Grill, εκεί όπου βλέπετε το Euro παρέα με το Loco Grill. Παίρνετε τηλέφωνο 771-096, λέτε Libero Euro και έχετε μια έκπτωση 15% στην παραγγελία σας καθημερινά. Επαναλαμβάνω, διότι το Euro είναι σε εξέλιξη και θα έχει πολύ καλές παραγγελίες εκεί στο Loco Grill. Αν θα πείτε Libero και Euro, τηλεφωνώντας στο 77 10 96, παίρνετε έκπτωση και βάζετε γκολ στην απόλαυση. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα για να μπούμε. Τι θα μας πεις όταν γυρίσουμε? Σε όλα τα θέματα. Έχεις Ισραήλ, είπες, ένα. Ναι, έχει γραφτεί κάτι πάρα πολύ ωραίο στο Ισραήλ. Βέβαια, εγώ τώρα γέλασα που το είδα, αλλά από την... αφορά παίχτη του ΠΑΟΚ, έτσι, τον οποίο γράφει ότι θέλει η Ισραηλινή ομάδα. Άντε πες ότι αυτό είναι λίγο τώρα να πάει αυτός ο παίχτης του Ισραήλ, μιλάμε για καλό παίχτη του ΠΑΟΚ. Απ' την άλλη όμως είναι ένα δείγμα το ότι μήπως αρχίζει και ψάχνεται αυτός, γιατί το συμβόλαιο τελειώνει το 17. Άρα θα το δούμε στην πορεία. Θα αναφερθούμε στο τι ακριβώς έκανε ο Γιώργος Αβίδης σε κάτι το οποίο είναι πρωτοποριακό και ήδη γνωστοποιείται από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Και πάμε στα μεταγραφικά, στην υπόθεση Ματέους, που εφόσον έχουν περάσει τόσες ώρες πλέον πάει για να κλείσει, στην υπόθεση Βαρέλα, στην οποία επιμένει και θα επιμένει ο ΠΑΟΚ για τα στόπερ. Φυσικά αυτός είναι ο πρώτος στόχος. Goalkeeper, δεκάρι, επιθετικός, ο Μπόικο, ο Μακ, ο Κάτσε, πολλά, πολλά και διάφορα. Τα ρωτάτε και στα μηνύματά σας στην ομάδα μας, οπότε όταν επιστρέψουμε ναι, ναι, να τα βάλουμε στη σειρά όλα. Πάμε να ξεκινήσουμε. Πάμε να ξεκινήσουμε και... βεβαίως όλη η αναφορά, όλο το ρεπορτάζ στον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ, για την προετοιμασία, για τα φιλικά, για τα μεταγραφικά, γίνεται με την προσφορά από τις τέντες ο Γιώργος. Ο Γιώργος και ο Γιάννης Κατουρτζίδης, με μεγάλη παράδοση σε σχεδιασμό, κατασκευή, εγκατάσταση φυσικά, χειροκίνητης και ηλεκτροκίνητης τέντας, με ειδικές κατασκευές και πέργολες, αλλά και για σέρβις και για αντικατάσταση υφασμάτων, και στην Πολύχνη αλλά και στην Καλαμαριά. 430-011. Τώρα έχουν και νέο κατάστημα Χανιώτη Χαλκιδικής. Έτσι. Τέντες. Ωραία. Ο Γιώργος. Δηλαδή θα μας παίρνετε εσείς τηλέφωνο από την
Ολλανδία που θα έχει 12 βαθμούς και εμείς εδώ θα ψινόμαστε και θα λέμε κάτσα κατεβάσουμε την τέντα. Άμα κάνει εκεί ζέστη. Που τώρα τελευταία. Εντάξει, θα κάνει λίγο, ρε. Δεν μπορεί να μην κάνει. Το 35 δεν αντέχεται και εκεί. Έχει υγρασία. Και δεν έχουν air condition εκεί. Δεν έχουν air condition. Δεν είναι συνηθισμένοι. Πάντως, εμένα η αδερφή μου χθες γύρισε από Ολλανδία, Άμστερνταμ και δεν συμμαζεύεται. Πέρασε και καλά. Σε φίλε, με μπουφάν ήταν. Α, ναι. Είχε βροχή και 12 βαθμούς θερμοκρασία. Όχι, γενικά λέω αν πέρασε καλά. Γενικά δεν θα πέρασε. Έτσι. Ολλανδία είναι. Πάμε. Έχετε μηνύματα και εδώ στο 54526 και στην ομάδα μας στο Facebook. Να τα θυμηθούμε, να μην τα ξεχάσουμε. Γιατί στεναχωριέμαι, να τα ξεχνάμε. Εδώ είναι. Εδώ είναι, πού είναι. Περίμενε. Όχι. Εδώ. Λοιπόν, ξεκινάμε με την πρώτη είδηση που αφορά τα εισιτήρια διαρκείας της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Όπως είπαμε χθες, ανακοινώθηκαν. Όπως είπαμε, δεν έχουν μεγάλες διαφορές και οικονομικά δεν υπάρχει διαφορά. Δεν υπάρχει αύξηση. Σε σχέση, ναι, με την προηγούμενη σεζόν. Από αύριο, όσοι είχαν διαρκείας, και αύριο είναι και η πρώτη στην Τούμπα, έτσι, ανοιχτή η προπόνηση, μπορούν να ανανεώσουν με τιμές καλύτερες. Υπάρχει μια πρώτη περίοδος, μετά ελευθερώνονται όλες οι θέσεις. Η δεύτερη περίοδος, οι λεπτομέρειες είναι από χθες γνωστές. Θα κάνουμε μια αναφορά και εμείς λίγο μετά, έτσι, για όσους δεν έχουν ακούσει. 2-3 πράγματα βασικά για όλους όσους ενδιαφέρονται να είναι και φέτος μόνιμα στις κερκίδες της Τούμπας. Τώρα, αυτό που τώρα βγαίνει και είναι κάτι καινούριο και είναι μια ιδέα και μια πρωτοβουλία του Γιώργου Σαββίδη, έχει να κάνει με το ότι θα διαθέσει 1000 εισιτήρια διαρκείας, 1000 είναι πολλά, σε ανέργους. Τη διαδικασία ακριβώς θα την ανακοινώσει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Γελάω γιατί κάποια χρόνια, θυμάστε, έτσι είχε δημιουργηθεί ένα θέμα με ανέργους, με κατοίκους άλλων περιοχών και τα λοιπά, που εμφάνιζαν χαρτιά τα οποία δεν ήταν πραγματικά. Εντάξει, οκ, γίνονται και αυτά. Άρα ψάχνουν τη διαδικασία πώς θα αποδεικνύει ο καθένας ότι ναι, βέβαια, είναι πράγματι και δεν έχουμε κάποιο θέμα. Αλλά αυτό δεν είναι το κύριο. Το κύριο είναι ότι υπάρχει αυτή η ιδέα από τον Γιώργο Σαββίδη, την οποία γνωστοποιεί και ο υπεύθυνος επικοινωνίας της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Έχει κάνει μια δήλωση και μέσα από εκεί βγαίνει η είδηση. Αναφέρει ο κύριος Κυριάκος. Το οποίο τώρα μου αναφέρουμε και μας πιάνει βήχας για κάποιον παράξενο λόγο. Ποιο ξέρει. Περιμένουμε αύξηση της διαρκείας όσο αυξάνεται η εμπιστοσύνη των φιλάθλων στην ομάδα. Ήταν δεδομένο ότι οι τιμές δεν θα αυξάνονταν, ενώ θέλαμε να περιλαμβάνονται όλα τα παιχνίδια. Όλα. Προγραμματικά Champions League, όμιλη Champions League, κύπελο, όλα μέσα. Ό,τι παίξει ο ΠΑΟΚ φέτος στην Τούμπα. Ίσως και παρά τη θέληση του Γιώργου Σαββίδη, θα σταθώ, λέει, στη χειρονομία του να διαθέσει 1000 εισιτήρια διαρκείας σε ανέργους με διαδικασία που θα ανακοινωθεί προσεχώς. Για εκείνον, κανείς δεν πρέπει για οικονομικούς λόγους να στερείται της δυνατότητας να βρίσκεται δίπλα στον ΠΑΟΚ. Και είναι μία μόνο από τις κινήσεις προσφοράς που έχουν γίνει και θα συνεχίσουν να γίνονται. Του αξίζουν συγχαρητήρια, αναφέρει υπεύθυνος επικοινωνίας. Πράγματι, δηλαδή, ως ιδέα. Έτσι, ως ιδέα και ως κίνηση είναι κάτι σωστό, έξυπνο, πολύ χρήσιμο, ειδικά για τα χρόνια που ζούμε. Περίμενε. Τα εισιτήρια της ΠΑΕ θα είναι διαθέσιμα από τις... Από αύριο. Τις 4. Ναι, από αύριο. Ωραία. Και έχουν σχεδόν ένα μήνα οι νυν κάτοχοι να ανανεώσουν τις θέσεις τους με... Δηλαδή, εγώ, ας πούμε, που δεν έχω πάρει, τώρα μπορώ να πάρω μόνο τα διαθέσιμα, δηλαδή... Αυτά που δεν είχαν κρατηθεί, ναι, πέρσι. Ναι, τα άλλα, ναι, είναι, ναι, κλεισμένα. Έχει ένα περιθώριο, ένα μήνα, αυτός που πήρε πέρσι διαρκείας να ανανεώσει τη θέση του. Μέχρι 22 Ιουλίου, ναι, να μας συγκεκριμένοι. Μπορώ να πάρω εγώ αύριο διαρκείας, αλλά μπορώ να πάρω από αυτά που δεν είχαν πουληθεί πέρσι. Σωστά. Μια ωραία θέση που υπάρχει, ας πούμε, στη θύρα 3 και την έχω μπανίσει, δεν μπορώ να την πάρω τώρα, άμα είναι κλεισμένη. Μετά, αν δεν την ανανεώσει ο κάτοχός της, μπορώ να την πάρω και εκείνη. Μεγαλώνει
η γκάμα των επιλογών μου. Και να και η έκπληξη. Μακάμπι Χάιφα για Τζαβέλα. Τι εννοεί ο ποιητής? Μακάμπι Χάιφα για Τζαβέλα. Το βλέπεις αυτό και λες τώρα πλάκα μας κάνετε. Ποια Μακάμπι Χάιφα? Δημοσίευμα. Δηλαδή, μπορεί να σου πάρει παίχτη Μακάμπι Χάιφα? Μόνο τον Κολάσα. Τον Κολάσα, ναι, σωστό και αυτό. Μπορεί να σου πάρει παίχτη. Ναι, μπορεί να σου πάρει. Να τον κλέψει το Μακάμπι Τελαβίβ δηλαδή. Γιατί εκεί πάει αυτός. Είναι άλλη Μακάμπι. Όπου δεν πήραν και πρωτάθλημα αυτή, έτσι. Ούτε μία ούτε άλλη. Το πρωτάθλημα το πήρε η Χαποέλ Μπερ Σεβά φέτος. Τι λέρε. Ναι. Δηλαδή η Λάρισα, ας πούμε. Ξέρω εγώ. Πρώτη Χαποέλ Μπερ Σεβά. Δεύτερη Μακάμπι Τελαβίβ. Τρίτη Μπεϊτάρ. Η ιστορική. Η ιστορική που την έχουμε. Τέταρτη Μακάμπι Χάιφα. Που θέλει τον Τζαβέλα. Τι λες? Αυτό γράφτηκε. Τώρα, απ' τη μία λες, ρε παιδί μου, αστείο είναι τώρα, δεν γίνεται. Από την άλλη, το να αρχίσει να παίζει το όνομα του Τζαβέλα δεξιά-αριστερά είναι κάτι πρέπει να το δούμε. Θυμίζουμε ότι και για το ΜΑΚ τα δεδομένα έτσι είναι, δηλαδή, κάπως έτσι είναι, και για τον Κάτσε. Δηλαδή τα δικά τους ονόματα, συμβόλαια τα οποία λήγουν το 17, έτσι, σε ένα χρόνο, παίζουν. Και είπε ακόμα και ο Μίχελ ότι ναι, εδώ είμαστε ανοιχτοί, το συζητάμε, να δούμε προτάσεις κτλ. Άρα γιατί να μην παίζει και τον Τζαβέλα? Από αυτή την άποψη είναι ένα πρώτο σημάδι. Δηλαδή γίνεται η αρχή με τους Ισραηλινούς, στους οποίους δεν πιστεύω ποτέ ότι μπορεί να πάει ο Τζαβέλας, αλλά είναι ένα πρώτο σημάδι για το ότι μάλλον και το δικό του όνομα θα αρχίσει να παίζει στην ευρωπαϊκή αγορά. Σημάδι, έτσι. Δηλαδή τώρα αν από εδώ και πέρα αυτό θα αρχίσει και θα γίνεται κάθε εβδομάδα και άλλη ομάδα, πάει να πει ότι ψάχνετε. Αυτός ο εκπρόσωπός του βλέπει τι ψάρια πιάνει στην Ευρώπη, αν μπορεί να έχει προτάσεις. Για να δούμε. Γιατί επαναλαμβάνω, πριν λίγα λεπτά όταν μάθαμε για την είδηση γελάσαμε, αλλά η δεύτερη σκέψη είναι αυτή. Εντάξει. Για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι λοιπόν, αυτό που γράφεται στο Ισραήλ και βγαίνει από την Μακάμπι Χάιφα, από το ρεπορτάζ εκεί, είναι ότι πέρα από τον Εγιάλ Γκολάσα, τον οποίο προφανώς μιλάνε και αυτοί, όπως μιλάει και η Μακάμπι Τελαβίβ του Κρόιφ, ενδιαφέρονται και για τον Τζαβέλα. Άξιο. Ναι. Είναι ένας παίκτης ο οποίος λύγει το συμβόλαιο του το 17, που σημαίνει ότι από το Γενάρη μπορεί να μιλά, που σημαίνει ότι κάποια ομάδα που έχει μια λίστα με ενδεχόμενους παίχτες που τους θέλει, λέμε το μπορεί να κάνει, ναι, το 17, αυτό, αυτό λέμε. Και ένα ενδεχόμενο αγοράς μπορεί να συζητάει. Α, ναι, 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 και αυτό. Σου λέει κάμια πρόταση στον ΠΑΟΚ, κάτσε πρώτα να το αφήσουμε να διαρρεύσει, να δούμε και αντιδράσεις. Όχι, δεν μπορούν να πάρουν αυτοί παίχτες τον ΠΑΟΚ, δηλαδή δεν γίνεται. Δεν γίνεται, ρε φίλε, εντάξει. Αλλά είναι ίσως, επαναλαμβάνω, ένα σημάδι για το τι μπορεί να γίνεται, δηλαδή, και με τον Τζαβέλα. Ο φίλαθλος της ΤΕΑΟΑ νομίζεις περίπου το ίδιο δεν λέει? Τι γίνεται να πάρω παίχτη από εμάς? Όχι. Τι όχι? Όχι. Ποιο είναι το πλεονέκτημα του ΠΑΟΚ? Τα λεφτά. Μόνο τα λεφτά. Και η Μακάμπι ποια μπορεί να είναι? Τα λεφτά. Σου λέει έχουμε λεφτά. Γιατί όχι, δεν έχουν λεφτά. Ισραηλοί είναι αυτοί, ρε. Γιατί δεν έχουν λεφτά? Άσε. Να σου πάρει η Μακάμπι Χάιφα τον Τζαβέλα, τον MVP σου. Ποιον MVP? Αυτό που MTV. Η μισή τον ψηφίζουν και οι άλλοι μισή δεν τον θέλουν. Άστο αυτό. Είναι ήταν ο καλύτερος. Τον έβγαλε οι παίχτες, συμπαίχτες τον έβγαλε. Γι' αυτό τον θέλουν. Επειδή ήταν ο καλύτερος. Άμα ήταν, δεν τον θέλαν. Έχουν μια λίστα. Μη βάζεις μπρίζες τώρα. Έχουν αυτοί εκεί ένα οβάλ τραπέζι και κάθονται και κάνουν σκάουτινγκ. Τα διαλύματα με τις αεροπορικές επιχειρήσεις. Κάνουν σκάουτινγκ, ρε, όλη τη χρονιά παρακολουθούν παίχτες. Και έχουν μια λίστα με 5-6 πολύ δυνατούς κεντρικούς αμυντικούς που μπορούν να παίξουν και αριστερά μπακ. Και τους έχουν μελετήσει και τους έχουν βάλει κάτω και λένε τι είναι ο καθένας. Ο Τζαβέλας είναι πολύ ψηλά, γιατί όπως λες και εσύ και έκανε πολύ καλή χρονιά, αλλά και λύγει το συμβόλαιό του. Και να πάει στο Ισραήλ. Άρα σου λέω να τον κάνω μια πρόταση 1 εκατομμύριο ευρώ προς τον ΠΑΟΚ. Μπας και τον πάρω από τώρα. Και αν όχι, ήδη θα του έχω βάλει την ιδέα στο μυαλό και μπορώ να τον πάρω το Γενάρη. Είμαι κάποιο ελεύθερο. Άσε μας. Δηλαδή να συζητήσω μαζί το Γενάρη και να τον πάρω την επόμενη. Λοιπόν, χρονιά. Το κρατάμε. Και θα έχω πάρει και το πρωτάθλημα μέχρι τώρα. Ναι, ναι. Θα φας μια ντόρτη από τη Μακάμπι
Τελαβίβ. Τελαβίβ. Θα δώσω δύο δανεικούς στην Μακάμπι Τελαβίβ για να τους κερδίζουν. Το κρατάμε και αν τυχόν αυτό συνεχιστεί, πάει να πει ότι ψάχνεται. Ότι κάτι γίνεται, κάτι κινείται. Ή ψάχνονται οι ομάδες για αυτόν. Ναι, δεν ψάχνεται αυτός. Εντάξει. Ψάχνονται και οι ομάδες για αυτόν. Λοιπόν, αυτή είναι μια πρώτη σημερινή πληροφορία που μας δημιουργεί μια έκπληξη. Αυτό γι' αυτό δηλαδή, όχι ότι θα γίνει, αλλά. Κοίταξε να δεις. Ο Τζαβέλας έχει συμβόλαιο ακόμη ένα χρόνο. Ναι. Το Τζαβέλα, όπως μιλάς με ένα σωρό παίχτες για να τους φέρεις στον ΠΑΟΚ, τον κάνει συγκεκριμένη πρόταση οικονομική τώρα, χτες, πριν 10 μέρες. Τον κάνει πρόταση οικονομική για επέκταση συμβολαίου με αύξηση αποδοχών και το ότι υπάρχει πιθανότητα να σου πει όχι, είναι νωρίς ακόμα. Μόνο καλό για σένα σαν ΠΑΟΚ είναι. Γιατί. Λες να αγχωθεί ο ΠΑΟΚ για τον Τζαβέλα τώρα? Δεν λέω να αγχωθεί. Αλλά έχεις ένα παίχτη που περιμένει από σένα πρόταση, στάνταρ, και δεν του την κάνεις. Καλό είναι αυτό για σένα ή κακό? Δεν ξέρω. Καλό είναι. Κακό είναι για σένα και κακό για την ομάδα, για την ψυχολογία του παίχτη. Τελευταία μέρα της χρονιάς, όταν ρωτήθηκε με αφορμή εκείνες τις δηλώσεις, ότι θα καθίσουμε στο ίδιο τραπέζι. Νομίζω έβαλε και τον κύριο Σαββίδη. Άμα μίλησε απευθείας μαζί του, μπορεί να τον και ανέφερε. Θα βρούμε την καλύτερη λύση. Η καλύτερη λύση θα είναι να μείνω. Η καλύτερη λύση είναι, θα είναι να φύγω. Θα το συναποφασίσουμε πάντως. Ναι. Άρα είναι όλα. Γιατί μικτά. Μπορεί για ένα κομμάτι του ΠΑΟΚ να είναι καλή λύση το να φέρει μια ομάδα 1 εκατομμύριο και να στον πάρει τώρα. Μπορεί να είναι καλή λύση. Για τον ΠΑΟΚ θα δούμε. Λοιπόν, ένα αυτό πρωινό παράξενο που το κρατάμε και θα δούμε τι θα σημαίνει και για την συνέχεια. Πού να πάμε. Ας δούμε αυτά τα οποία έχουν προκύψει έτσι τώρα τελευταία και στις πιο καθημερινές υποθέσεις, να πάμε και στην συνέχεια της εκπομπής. Πριν λίγες ημέρες έπαιξε για τον ΠΑΟΚ το όνομα του Ιταλού μεσοεπιθετικού που ανήκει στη Μίλαν, του Βέρντι, και προφανώς μπορεί να έχει γίνει κάποια κρούση. Ένα παίχτη που παίζει πίσω από τον Σεντερφόρ, 23χρονος, για τον οποίο η Κάρπη δεν ενεργοποίησε οψιόν που είχε να τον πάρει. Ο ποδοσφαιριστής ανήκει στη Μίλαν. Στην Ιταλία αναφέρουν ότι σίγουρα θα φύγει και πάλι από τη Μίλαν, ότι έχει προτάσεις από ιταλικές ομάδες και από την Πεσκάρα και από την Κιέβο, ότι έχει κάνει κρούση και ο ΠΑΟΚ, αλλά δεν είναι μέσα στους στόχους του παίχτη να πάει να παίξει στην Ελλάδα. Εντάξει. Εντάξει. Κατανοητό είναι. Και αυτό. Κατανοητό είναι. Τι να πεις, ότι εκπλήσεσαι? Αν κάποιος από την Ιταλία δεν θέλει να έρθει να παίξει στην Ελλάδα, δεν εκπλήσεσαι. Είναι από τις δυσκολίες που έχει να ξεπεράσει κάθε ελληνική ομάδα που θέλει να πείσει ποδοσφαιριστές οι οποίοι αγωνίζονται σε πιο έτσι αναπτυγμένα πρωταθλήματα. Τον Γκάι Ροντρίγκες τον έπεισες πέρυσι. Αυτό είπαμε. Πρέπει έτσι να το ψήσει ότι είναι βήμα για την καριέρα του. Άρα για να είναι βήμα, πρέπει να πέσει και στη συγκυρία, να νιώθει ότι εκεί μπορεί και να μην παίξει. Να ρωτήσουν τον Μακ. Τον Μακ που ήταν έτσι λίγο αυτό, αρνητικός, διστακτικός, αυτά. Άμα ρωτήσουν αλλά τον Μπάτοφ. Ο ΠΑΟΚ τον εκτόξευσε. Άλλη περίπτωση ο Μπερμπάτοφ. Ο Βέρντι δεν είναι Μπερμπάτοφ. Ο Βέρντι είναι ο νεαρός που θέλει να κάνει το άλμα. Πολύ καλό συνθέτηση. Να φανεί. Πολύ ωραία έργα. Ρωτήστε τον Μακ. Παιδιά, τι γίνεται με την περίπτωση των λίμπερο στο βόλεϊ? Α, μήνυμα στο. Ο Γκαράς λέει που κάνει και καλό τουρνουά με την εθνική, δεν ανανεώνει. Φίλε, είναι φανερό ότι. Από ό,τι καταλαβαίνουμε, δεν είναι στις προτεραιότητες του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ έχει κλείσει ήδη έναν άλλο λίμπερο. Αυτόν από την Ορεστιάδα, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Και ίσως πάρει και δεύτερο. Δηλαδή, από ό,τι καταλαβαίνουμε, είναι στις διαθέσεις του ΠΑΟΚ το θέμα, δεν είναι στον Γκαρά. Έτσι. Αυτό για την ερώτηση. Τώρα, αναφερόμαστε, πάμε από υπόθεση σε υπόθεση με αφορμή και δικά σας μηνύματα. Μιλήσαμε μέχρι τώρα για τον για τον Τζαβέλα, για τους άλλους παίκτες. Πάμε στον Ματέους. Η υπόθεση που χθες έτσι είχε τα πιο σημαντικά επεισόδια. Το συμπέρασμα που βγαίνει
είναι ότι όπως και με άλλους ποδοσφαιριστές υπήρχε μια προσυμφωνία στους βασικούς όρους για το συμβόλαιο, την οποία ο ΠΑΟΚ θα επικύρωνε με την υπογραφή και τις εξετάσεις βεβαίως εδώ στη Θεσσαλονίκη. Έχει ξαναγίνει. Τώρα καλός, κακός, δεν τον δένεις τον παίχτη πριν τον φέρεις. Δεν την είχε πατήσει μέχρι χθες. Και με το Μάτους κάπως έτσι έγινε και με τον Τζάλμα. Πρώτα προσυμφωνία, έρχεσαι εδώ, τον βλέπεις, τον εξετάζεις κτλ. Τα συμβόλαια τι γράφουν, μεταφράσεις αυτά, υπογράφεις. Εγώ νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ δεν έκανε λάθος. Έτσι θα συνέβαινε και με τον Ματέους. Ήρθε εδώ όμως ο Ματέους και επικαλούμενος προτάσεις από άλλες ομάδες δεν προσπάθησε να πάρει παραπάνω χρήματα από τον ΠΑΟΚ. Σου λέει, με φέρατε εδώ, θα σας ρίξω. Ναι. Θα είναι ήττα για σας αν τώρα ματαιωθεί. Ας ζητήσω παραπάνω λεφτά. Έτσι, καλά εξηγήθηκε ο ΠΑΟΚ και δεν έκλεισε τον παίχτη. Γιατί από την πλευρά του ΠΑΟΚ έκανε τις κινήσεις όταν έπρεπε. Ρωτάει φίλος, ανταπαντάει σε αυτό που λες εσύ. Δεν μπορούσε η ΠΑΕ να κάνει την υπέρβαση ανεβάζοντας την προσφορά. Α, τώρα κράζομαι την προσφορά. Έτσι την ώστε να τον κλείσει. Είναι ποιοτικός παίχτης, θα ανέβαζε επίπεδο. Ναι. Εδώ έκανα την υπέρβαση για τον Μπερμπάτοφ που μας πήγε δύο επίπεδα κάτω. Γράφει εδώ ο Αντώνης στην ομάδα μας στο Facebook. Ο αντίλογος είναι. Δεν είναι πολύ λογικό αυτό που γράφεις. Δηλαδή δεν μπορεί να σε παίζει έτσι ένας παίχτης. Βέβαια. Δεν ξεκινάμε καλά. Βεβαίως θα μπορούσες ή θα έπρεπε να τον είχες πιο καλά δεμένο. Φίλε, άμα ήθελε να κάνει αν ήθελε να ζητήσει περισσότερα λεφτά, ας το έκανε πριν έρθει εδώ. Τώρα από τη στιγμή που ήρθε, αυτός κρίνεται. Δηλαδή του κάνεις εργομετρικά να δεις αν είναι εντάξει. Δεν το φέρνεις εδώ αυτό για να δει αν είναι καλό το κλίμα. Αυτό έχει να κάνει με την ηθική. Ναι, αν ήταν σωστό, έπρεπε να τα ζητήσει πριν έρθει ποια η Θεσσαλονίκη. Και ποια. Δεν τον έκλεισες, τον υπολόγιζες πάρα πολύ, έχασες χρόνο, θα μπορούσες να βρεις άλλες περιπτώσεις. Τον περίμενες να ξεκινήσει, ήρθε εδώ, σου πούλησε τρέλα, τον χάνεις. Ναι. Δεν είναι σίγουρο. Αυτόν που σου δεν πούλησε. Είναι δεν είναι σίγουρο και ότι τον χάνεις. Αλλά αυτόν που σου πούλησε τρέλα. Ναι. Η άποψη ποια είναι, δώσ' του παραπάνω να μείνει. Ούτε αυτό μου αρέσει εμένα. Γιατί ήταν βασική σου επιλογή, λέει. Ναι. Πάντως ούτε έχει χαλάσει εντελώς η υπόθεση, θεωρώ εγώ. Ναι, όσο δεν κλείνει σε άλλη ομάδα, που δεν νομίζω. Τηρείται. Όσο δεν κλείνει σε άλλη ομάδα, αυτό παραμένει ανοιχτό. Απλά εγώ δεν μπορώ να καταλάβω και ένα μικρό κράξιμο που πέφτει, διότι λέει θα μας πει κανείς τίποτα από την ΠΑΕ. Μπα, λέει ο άλλος. Μιλάμε τώρα για διάλογο που γίνεται στην ομάδα μας. Δεν πρόκειται να μιλήσουν. Ρε παιδιά, είναι κάποια πράγματα που θέλουν λεπτό χειρισμό. Καταρχήν, εμείς δεν καταλαβαίνουμε. Χαζοί είμαστε, τι μπορεί να έγινε. Όταν ο άλλος όμως έχει μια συνεργασία με ένα δίκτυο μάνατζερ ποδοσφαιριστών κλπ., δεν μπορεί τώρα ο ΠΑΟΚ να βγει έξω και να ταχώσει, ας πούμε, στον Ματέος. Πρώτον, γιατί κανείς δεν μας λέει ότι τελείωσε η υπόθεση. Και δεύτερον, γιατί κανείς δεν ξέρει τις σχέσεις που έχουμε με αυτόν που διοχέτευσαν τον παίχτη στον ΠΑΟΚ. Μας έχει δείξει η πρακτική ποδοσφαιρική ότι αν τελειώσει, δεν αποκλείεται να έχουμε και ένα ξεχνητό. Εκ των υστέρων, ναι. Να ακουστεί κάτι. Δηλαδή, να φορτώσει τόσο πολύ ο παράγοντας του ΠΑΟΚ, που να τους εκθέσει αυτούς, ότι με πούλησαν. Παλιότερα ο ΠΑΟΚ δεν το έκανε αυτό ποτέ. Δεν έχει κατηγορήσει κανέναν δημοσίως, ακόμα και παίχτες που ήρθαν και τους βρήκε θέματα στα ιατρικά. Ακόμα και παίχτες που τον πούλησαν μόνο μια φορά ο Αδόνης με τον τον ψηλό, τον σεντερφόρ, τον Εργοτέλη. Α, ναι. Πουλή. Τον Μπούντιμιρ. Μόνο εκεί είχε. Τα πήρε ο Αδόνης και ήταν και παρορμητικός. Ναι. Σε προσωπικό επίπεδο όμως το έθεσε. Ναι, ναι. Ότι και με πούλησε αυτός, με ξεγέλασε. Δεν αποκλείεται να έχουμε κάτι τέτοιο. Θα δούμε. Ποια είναι η τακτική της ΠΑΕ και του Μίχελ που πλέον έχει τον έλεγχο. Λοιπόν, άλλος φίλος γράφει για το Βιερίνη. Έτσι είναι, παιδιά. Μετά από λίγα χρόνια θα έρθει στον ΠΑΟΚ 4-4 και από δεξί μπαχ τον κάνουμε ξανά εξτρέμ. Δυστυχώς. Ο Αλέξης, δεν ότι χάσαμε τον Ματέους, αλλά έχουμε επιπλέον και τους μέτριους που ακούγονται σαν εναλλακτικές. Ακούγονται. Α, και γράφει και ένας άλλος φίλος, γιατί ο Βάρντα είναι για να γυαλίζει τα παπούτσια του Ματέους. Εντάξει, ακούγονται. Υπερβολή και αυτό.
Τι να λέει. Εντάξει, άμα είναι να κάνουμε. Ο ΠΑΟΚ έχει βάλει στόχο να ανεβάσει το επίπεδο του ρόστερ του. Έτσι έχει υποθεί. Και μέχρι τώρα με τους τρεις που πήρε, θεωρούμε, γιατί όλα αυτά θεωρητικά είναι, ότι το ανεβάζει το ρόστερ του. Έτσι. Άρα, ακόμα δεν έχουμε δείγματα για το ότι δεν θα συμβεί αυτό που είπε ο Μίχελ πριν λίγες ημέρες. Τώρα, άστον τον Ματέους. Από όσα καταλαβαίνουμε και βγαίνουμε από το ρεπορτάζ και να το συνδυάσουμε και με το center for, είναι μεγάλη προτεραιότητα για τον ΠΑΟΚ ο στόπερ. Τη δεδομένη χρονική στιγμή, έτσι, γιατί έχει κι άλλες, θέλει να κάνει κι άλλες κινήσεις, αλλά για τον κεντρικό αμυντικό θα ήθελαν να έχουν κλείσει, ίσως θα έπρεπε να έχουν κλείσει. Πρέπει να μεταφέρουμε ότι στον ΠΑΟΚ αισιοδοξούν, μάλλον λόγω του ίδιου του παίκτη, ότι θα καταφέρουν και θα πάρουν το Βαρέλα. Αυτό βγαίνει μέσα από τις κινήσεις, από έτσι τα συμφραζόμενα και από όλη αυτή την διαπραγμάτευση. Θεωρούν ότι με κάποιο τρόπο, με κάποιο ποσό που θα τα βρουν με τη Στεάουα, θα καταφέρουν και θα το ρίξουν το μπεκάλι. Έτσι θεωρούν. Τώρα, αυτό πώς μεταφράζεται σε χρόνο, για τα χρήματα δεν μας πολυκαίνε. Εντάξει, ναι. Ναι, δεν είναι. Ο χρόνος μας ενδιαφέρει πιο πολύ. Πάει να πάρει Μαγκάμπι Χάιφα το Τζαβέλα από τον ΠΑΟΚ. Έτσι είναι η μεταγραφή. Άρε. Φυσικά με τον δώσει Στεάουα στον ΠΑΟΚ. Θα τον δώσει στην Αγγλία το Βαρέλα. Θα τον κρατήσει, το βάλει στο ράφι. Το, δώσει. Το ίδιο θα πει και ο Ισραηλινός. Θέλει ο παίχτης. Και το ξέρουν αυτοί. Καλά, και για τον Τζαβέλα δεν ξέρεις. Ναι, καλά. Να πάει με τους Παλαιστίνιους. Μπορεί να αρέσει το κλίμα. Ναι, ναι. Δεν έχει τη δικαιολογία. Δεν είναι παντρεμένος ο Τζαβέλας. Να έχει μια δικαιολογία ότι ήθελε η γυναίκα μου να πάμε εκεί. Και ναι. Καμιά φορά εκεί το ρίχνουν. Αυτό θεωρούν και εκεί ποντάρουν. Δεν ξέρουμε πόσο χρόνο θα περιμένουν. Αυτό είναι το ζήτημα. Αυτά έλεγε την υπόθεση του στόπερ, όπου φυσικά αυτό είναι η προτεραιότητα και όλα τα άλλα έπονται, όλα τα άλλα τα ονόματα που ακούγονται και βεβαίως δεν πείθουν κιόλας με το βιογραφικό τους. Ακούμε, καταλαβαίνουμε, μαθαίνουμε ότι βεβαίως ο ΠΑΟΚ θέλει να πάρει αμυντικό χαφ. Δεν είναι τόσο μεγάλη προτεραιότητα και σε timing τώρα όσο στόπερ. Ακούσαμε και πώς ακριβώς τον θέλει ο Ίβιτς, τον παίχτη. Φυσικά ο ΠΑΟΚ θέλει να πάρει μέσο επιθετικό, το δεκάρι που λέμε και μαλώνουμε. Για center for ακούγονται πράγματα που μας κάνουν να αναρωτιόμαστε και να δούμε αν είναι από τις κινήσεις που τώρα τις ψάχνει έντονα ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ που έχει τον Αθανασιάδη βεβαίως, επέστρεψε ο Περέρα, τον είδατε, και τον έβγανε φωτογραφίες και η Αργεντίνη για να δείξουν ότι εδώ είναι και ξεκίνησε με τον ΠΑΟΚ. Και φυσικά υπάρχει ο Κουλούρης, ο Ευθύμης ο Κουλούρης, που έχει δουλέψει με τον Ίβιτς. Έπαιξε στην ομάδα του Ίβιτς στην ΚΑΠΑ 20 σε χρονική στιγμή όπου τον αποθέωνε όλος ο ΠΑΟΚ. Έτσι, τα προηγούμενα χρόνια στον ΠΑΟΚ παράγοντες και ο Ίβιτς κλπ. Έλεγαν τα καλύτερα για τον Κουλούρη, για το μεγαλύτερο ταλέντο που ανέδειξε τα τελευταία χρόνια η ομάδα, και κάπως έτσι είναι. Ίσως να μην τα τελευταία δύο χρόνια ίσως να μην έφτασε εκεί που θα μπορούσε ή θα έπρεπε ή θα αναμένονταν. Δηλαδή να μην έκανε τόσα βήματα όσα περιμέναμε. Αλλά πέρασε τη χρονιά του δανεισμού όπου έπαιξε. Χθες δεν ξέρω αν προλαβαίνω τον ακούσουμε τον Κουλούρη από το κανάλι του ΠΑΟΚ. Επιστρέφοντας τόνισε με πολύ μεγάλη έμφαση πόσο καλύτερα αισθάνεται τώρα που πήγε και έπαιξε και πήρε έστω τα 20-25 μάτς που θα πήρε στην ανόρθωση και τονώθηκε η αυτοπεποίθησή του. Και ο Αθανασιάδης έτσι πήγε, έτσι, στον Πασεραϊκό. Και περίπου στην ίδια ηλικία. Ναι. Και γύρισε και μετά κάθε χρόνο έκανε και καλύτερα πράγματα. Λοιπόν.
ό,τι και να λέμε, ό,τι και να λέει ο Κουλούρης, το βέβαιο είναι ότι θα στηριχθεί πάρα πολύ από τον Ίβιτς. Αυτό ξέρουμε, αυτό πιστεύουμε και νομίζω ότι καλά θα κάνει κιόλας. Τώρα, αν αυτό σημαίνει ότι δεν θα πάρει άλλο παίχτη ο ΠΑΟΚ, για να δούμε. Για να δούμε την απόφαση για αυτή τη θέση που τώρα δεν είναι στις απόλυτες προτεραιότητες. Επιστεύει ο Θήμης Κουλούρης μετά από μία σεζόν στην Κύπρο? Νομίζω ότι ήταν μια καλή σεζόν για μένα. Χρειαζόμουν τα παιχνίδια. Από εκεί και πέρα, το μόνο που με νοιάζει τώρα είναι να δουλέψω, να πάω καλά στην προετοιμασία και από εκεί και πέρα όλα καλά θα πάνε. Αγωνιστικά, εσύ παρατηρήσεις στον εαυτό σου διαφορές μετά από αυτή την εμπειρία? Ναι, παρατηρώ πολλές διαφορές στο παιχνίδι μου και γενικά στη ψυχολογία μου. Είναι πολύ σημαντικό να παίρνει παιχνίδια ένας παίκτης από το να βρίσκεται, ας πούμε, εκτός των αγώνων. Νομίζω ότι με βοήθησε πάρα πολύ, το νιώθω και μέσα μου, το νιώθω και στο γήπεδο μέσα. Και από εκεί και πέρα το νου μου είναι εδώ πέρα, να μπω καλά στις προπονήσεις και να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Είναι ή μπορεί να είναι ο Ευθύμης Κουλούρης μια λύση στο θέμα του επιθετικού? Δεν μπορώ να σχολιάσω κάτι τέτοιο, δεν είναι η δουλειά μου. Η δουλειά μου είναι μέσα στο γήπεδο, να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ και να είμαι καλός στην προετοιμασία. Να δουλέψω όσο περισσότερο μπορώ. Η δουλειά μου δεν είναι να κρίνω αν ο ΠΑΟΚ χρειάζεται επιθετικό ή όχι. Σε αυτή την καινούργια αρχή, προπονητής είναι ο Βλάντα Νίβιτς. Ένας προπονητής, τον οποίο ξέρεις πάρα πολύ καλά, από την πορεία σας στην ΚΑΠΑ 20, την οποία έχεις αναδειχθεί και πρώτο σκόρερ με 10 τερμάτων. Ποιες είναι οι σκέψεις σου για αυτή τη νέα σεζόν και για αυτή τη νέα αρχή? Νομίζω πως δίκαιο ο κύριος Ίβιτς βρίσκεται εδώ. Έκανε μια καλή πορεία με την ομάδα στα play-off. Όπως είπες, είχαμε κάνει μια καλή πορεία όλα τα παιδιά μαζί μου το προπονητικό team στην ΚΑΠΑ 20, και νομίζω πως θα είναι μια αξιόλογη χρονιά και για τον ΠΑΟΚ. Πολύ μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση λέει ότι έχει. Επέστρεψε διαφορετικός και θα τον δούμε. Καθώς επιστρέψαμε, να πω μια είδηση που γράφει τώρα το Newsfish και που είχε προκύψει εχθές για μαζική δηλητηρίαση σε βάφτιση στη Λιβαδιά. Τελικά έχουμε και έναν νεκρό από όλη αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή, καμιά φορά ακούς μια τέτοια είδηση και λίγο γελάς. Ήταν χθεσινή είδηση, έλεγε μαζική δηλητηρίαση. Τώρα... βαριάς μορφής γαστρεντερίτιδας. Ναι, και ήταν 55 χρόνια, δεν ήταν 70, ας πούμε, 80. Να πεις. Και ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του, ρε παιδί μου, από αυτή την ιστορία. Κακό. Τώρα, τι και πώς, δεν ξέρω. Λοιπόν, παρατέρα του πήγε η ώρα. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Αλλά πρέπει να τρέξουμε, να προλάβουμε όσα παραπάνω γίνονται. Τα του ποδοσφαιρικού ΠΑΟΚ δεν τα αγγίξαμε όλα, δεν τα τελειώσαμε όλα. Αλλά το καλοκαίρι συνεχίζεται. Υπομονή, ψυχραιμία. Πάμε σε ένα άλλο πολύ σημαντικό θέμα. Το έχουμε πει πολλές φορές και μέσα από την κουμπί και μέσα από το site και το έχετε δεχθεί βεβαίως όλοι, γιατί έτσι είναι, ότι όταν έχεις μεγάλους αθλητές και μεγάλες προσωπικότητες, είναι πολύ πιο πιθανό να φτάσεις σε επιτυχίες και να πάρεις τίτλους. Αυτό το φωτογραφίζαμε και το αναφέραμε για το βόλεϊ και τον Βασίλη τον Κουρνέτα, το αναφέραμε για το handball και τον Αλέξη τον Αλβανό. Τον έναν τον αποχαιρετήσαμε, τον Βασίλη τον Κουρνέτα, πριν λίγο καιρό γιατί σταμάτησε. Δεν ξέρω αν θα αποχαιρετήσουμε και τον Αλέξη τον Αλβανό από την ομάδα του handball. Τον έχουμε στη γραμμή. Αλέξη, καλό μεσημέρι. Καλημέρα, καλημέρα. Είσαι καλά? Καλά, δόξα τω Θεώ. Τελείωσε μια χρονιά όχι με τον καλύτερο τρόπο για τον ΠΑΟΚ, αλλά θα το πούμε και στην πορεία αν θέλεις. Είμαστε σε ένα καλοκαίρι συζητήσεων για το μέλλον. Το δικό σου θέμα είναι στον αέρα? Παίζεται, συζητιέται ή κλείνει θετικά, αρνητικά? Θα μας πεις εσύ. Παραμένεις, τι γίνεται? Νομίζω ότι με τις τελευταίες εξελίξεις και την τελευταία εβδομάδα που είχαμε δώσει περιθώριο για να γίνουν κάποιες συζητήσεις, δεν είχα κάποια περαιτέρω κρούση, οπότε νομίζω ότι σήμερα ή αργότερα, το αργότερο αύριο, θα κλείσει αρνητικά το θέμα της παραμονής μου στον ΠΑΟΚ. Όπως δεν ξέρω αν γνωρίζετε, εγώ είχα κάνει πέρσι μια συμφωνία 2 χρόνων, ναι, η οποία για κάποιο λόγο είχα υπογράψει φυσικά εγώ ένα συμφωνητικό το οποίο δεν υπογράφηκε ποτέ από τον υπεύθυνο της ομάδος.
και ήταν μέσα στο σιρτάρι του ουσιαστικά, δεν το παρέλαβα ποτέ αυτό το συμβόλαιο, αλλά εγώ ήμουν εφησυχασμένος ότι έχω μια διετή συμφωνία με τον ΠΑΟΚ, η οποία... Το υπέγραψε δηλαδή μονομερός. Ακριβώς, ναι. Και δεν τηρήθηκε. Είναι η εμπιστοσύνη των ανθρώπων και νόμιζα ότι θα ίσχυε αυτό που υπέγραψα, γιατί ήταν μια προσφορά που μου είχε γίνει για 2 χρόνια. Ναι. Με μεγάλη μου λύπη διάβασα από site ότι δεν ισχύουν τα διαιτές συμφωνητικά στον ΠΑΟΚ και ξεκινάμε διαπραγματεύσεις εκ νέου, χωρίς να ενημερώσει κανένας πρωτίστως, αλλά ενημερώθηκα αρχικά από το site. Μετά πήρα τηλέφωνο να ενημερωθώ και μου έχει γίνει μια πρόταση η οποία ούτε εμένα τιμά, ούτε δεν ξέρω τώρα την ιστορία ουσιαστικά του ΠΑΟΚ. Δηλαδή ήταν ένας τρόπος, ας πούμε, σαν να μου λένε ότι είναι δύσκολο η παραμονή σου στην ομάδα. Μου βάλαν κάποιους όρους που δεν μπορούσα να δεχτώ. Πρώτα απ' όλα από περιέργεια, έχει και άλλες διαιτητές συμφωνίες ο ΠΑΟΚ, τις οποίες δεν... Είχε και με τον Νίκο τον Κοκκόνη, από ό,τι ξέρω, διαιτητή συμφωνία, η οποία έγινε με τον ίδιο τρόπο και αυτή έπαψε να υφίσταται και νομίζω τώρα είναι σε διαπραγμάτευση ο Νίκος εξ νέου. Άρα ο ΠΑΟΚ μάλλον μετάνιωσε, μάλλον άλλαξε πολιτική και στάση, δεν ξέρω, και δεν ήθελε να τηρήσει το δεύτερο χρόνο της συμφωνίας. Ακριβώς έτσι έχει γίνει. Ο οποίος δεύτερος χρόνος προφανώς όριζε κάποια πράγματα και οικονομικά, βέβαια, τα οποία άλλαξαν εντελώς στη νέα πρόταση που σου κατέθεσε. Άλλαξαν εντελώς και στη νέα πρόταση. Εγώ τους έδωσα ένα περιθώριο να μου απαντήσουν. Σίγουρα υπάρχουν και κάποια δεδουλευμένα των προηγούμενων μηνών αυτής της χρονιάς, τα οποία ήταν να μου καταβληθούν. Έδωσα ένα χρονικό περιθώριο να γίνει μια κουβέντα, εφόσον έχω ξεχρεωθεί, να βάλουμε τις βάσεις από την αρχή και να συζητήσουμε από την αρχή το τι μείωση και το πώς θέλουμε να φτιάξουμε, πώς σκέφτονται την παραμονή μου στην ομάδα. Δεν έγινε ποτέ τα επόμενα βήματα της καταβολής των χρωστούμενων, οπότε ούτε έγινε κάποια κρούση από την διοίκηση του Handball για να μου γίνει κάποια αντιπρόταση, οπότε θεωρώ ότι το θέμα έχει λήξει. Αλέξη, για να καταλάβουμε, δεδουλευμένα υπάρχουν ή τακτοποιήθηκαν τελικά? Όχι, δεν υπάρχουν. Υπάρχουν, υπάρχουν δεδουλευμένα, και αυτό και τους είπα. Και όλες, εφόσον θέλετε να ξεκινήσουμε μια νέα συμφωνία και να διαπραγματευτούμε ένα συμβόλαιο το οποίο ήδη υπήρχε, ναι, να κάνουμε ένα νέο συμβόλαιο από την αρχή, πρέπει πρώτα απ' όλα να μου κατευληθούν τα δεδουλευμένα. Έτσι νομίζω ότι είναι το σωστό. Και να μπούμε σε νέες βάσεις και να συζητήσουμε εκ νέου, ας πούμε, αυτό. Και να δεχτώ εγώ και κάποια μείωση και όλα αυτά. Ναι. Βέβαια μέσα στα λογικά πλαίσια. Δεδουλευμένα υπάρχουν γενικά στην ομάδα σε όλους? Αν το γνωρίζεις. Εγώ νομίζω ότι είμαι λίγο πιο πίσω από τους υπόλοιπους. Α, γενικώς υπάρχουν, αλλά εσύ είσαι λίγο πιο πίσω από τους υπόλοιπους. Ναι, αλλά... Ναι, ναι, ναι. Σε αυτή την λίγο απότομη στάση του ΠΑΟ, γιατί έβαλε κάποια χρονικά περιθώρια μέχρι 15 Ιουνίου κάποια στιγμή, μέχρι 20 Ιουνίου. Το 15 Ιουνίου ήταν μια... που πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω. Μας είχαν πάρει τηλέφωνο, ναι, ο κύριος Πετρίδης και είχε πει ότι μέχρι 15 θέλω να αποφασίσετε αν θέλετε να μείνετε στο ΠΑΟΚ και να παίξετε για τον ΠΑΟΚ. Δεν μας ξεκαθάρισε καθόλου για τις προϋποθέσεις, για τις συμφωνίες, για το πώς θα κάτσουμε να μείνουμε. Ήθελε μια απάντηση απλά ναι ή όχι, χωρίς να έχουν τεθεί οι προϋποθέσεις που πρέπει, ναι, να μείνουμε. Δηλαδή η διάθεσή σας, έτσι γενικά. Η διάθεση, ναι, η διάθεση προφανώς και ήταν θετική από όλα τα παιδιά. Απλώς δεν μπορείς να αποφασίσεις άμα δεν ξέρεις τι συμφωνία θα κλείσεις. Είναι πολύ λογικό αυτό που λέω, νομίζω. Ναι. Δεν μπορείς να απαντήσεις ένα ναι χωρίς να ξέρεις τους όρους της συμφωνίας. Εκτιμάς ότι όλα αυτά έγιναν και η αλλαγή στάση από τον ΠΑΟΚ, ναι, λόγω της κακής χρονιάς που πέρασε? Αν μας το είπε κανείς, άμα έχεις κάποιο... Δεν έχω άποψη για το συγκεκριμένο θέμα. Το θέμα εμένα με πείραξε παραπάνω, όχι ότι ίσως τα οικονομικά του ΠΑΟΚ δεν θα ήταν τόσο... με πείραξε παραπάνω ότι έπρεπε να μάθω εγώ 15 Ιουνίου ότι τελικά το συμφωνητικό δεν ισχύει, δεν υφίσταται. Αυτό ήταν. Ενώ το είχαμε υπογράψει τέλη, θυμάστε τι είχε γίνει πέρσι με τον Ιούλιο, το είχαμε υπογράψει. Mm-hmm. Έμεινε απλά μέσα στο σιρτάρι χωρίς να προωθηθεί, ξέρω εγώ, στη διοίκηση να υπογραφεί από τους ηθήνοντες. Όταν τους το έθεσες, τι σου απάντησαν? Λέει, μου απάντησαν ότι δεν μπόρεσαν να... δεν το υπογράψαν ποτέ. Και λέω, για ποιο λόγο, ρε παιδιά, δεν με ενημερώσατε, το συμβόλαιο δεν υπογράφει και με ενημερώνετε τώρα?
μου απάντησαν ότι έπρεπε να, να κρατήσουμε τις ισορροπίες της ομάδας και δεν μπορούσαμε μέσα στη χρονιά να σου αποκαλύψουμε ότι δεν θα έχει συμβόλαιο του χρόνου. Νιώθεις από όλα αυτά ότι ίσως στον ΠΑΟΚ αποφάσισαν πως δεν θέλουν τον Αλβανό? Με τα δεδομένα που ισχύουν και όσα συνέβησαν, νομίζω ότι είναι προφανές αυτό το πράγμα. Ίσως οικονομικά να μην μπορούν να στηρίξουν αυτό το project, ίσως έχουν αποφασίσει άλλα πράγματα. Εγώ προσπάθησα να παραμείνω, έδωσα περιθώριο. Ναι. Από εκεί και πέρα ο μόνος χαμένος δεν θα είμαι εγώ. 1000%. Εγώ, δόξα τω Θεώ, έχω προσφορές, έχω αρκετές ομάδες που ενδιαφέρονται και για τη μετέπειτα πορεία μου. Όπως επίσης και συμφωνίες που είχαν γίνει με ακαδημίες και όλα αυτά που λέγαμε αρχικά, ναι, δεν υλοποιήθηκαν ποτέ. Δεν τηρήθηκαν, ναι. Δεν τηρήθηκαν ποτέ. Δόξα τω Θεώ, έχω αρκετές προτάσεις για να εκπληρώσονται τα περαιτέρω όνειρά μου. Μας είπες ότι από ό,τι φαίνεται σήμερα, αύριο κλείνει το θέμα εγώ οριστικά. Εγώ είχα πει ότι μέχρι την Παρασκευή να έχουμε κάποιο νέο. Έχουμε μιλήσει εδώ και 2 εβδομάδες. Εδώ και 2 εβδομάδες δεν έχει χτυπήσει το τηλέφωνο μου για να μου πούνε απολύτως τίποτα. Οπότε θεωρώ ότι έλειψε το. Δεν είμαι ο άνθρωπος που θα παρακαλέσω για να μείνω σε μια ομάδα. Είναι 1000% αυτό που σας λέω. Ούτε. Όπως σας είπα, εντάξει, υπάρχουν πάρα πολλές καλές προοπτικές για μένα. Απλώς έπρεπε να φανώ κύριος και να τιμήσω και το όνομα του ΠΑΟΚ και έπρεπε να δώσω ένα περιθώριο και στο ΠΑΟΚ να δει αν θέλει να υπάρχει κάποια νέα διαπραγμάτευση. Αυτό δεν έγινε από μεριάς ΠΑΟΚ. Από εκεί και πέρα δεν κρατάω, ναι, κακίες ή οτιδήποτε τέτοιο. Θα κοιτάξω τη δική μου πορεία. Αυτό επέλεξαν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ, αυτό έτσι θα συνεχιστεί. Το φινάλε θα γραφτεί σήμερα αύριο με τη συμφωνία σου με κάποια άλλη ομάδα? Ναι, λογικά έχω δεχτεί πάρα πολύ πίεση. Τους είχα όλους στο να μείνατε, επειδή ήθελα πρώτα να ξεκαθαρίσω και να τηρήσω και αυτό που είπα, ναι, ότι μέχρι την Παρασκευή θα περιμένω εγώ τον ΠΑΟΚ. Δεν έγινε αυτό το πράγμα. Οπότε λογικά αύριο πιθανότατα θα ανακοινωθεί και θα πάρω μια απόφαση. Σήμερα πρέπει να πάρω μια απόφαση για το τι μελιγενέστε. Για ομάδα στην Ελλάδα προφανώς. Για ομάδα στην Ελλάδα, ναι, ναι. Που προφανώς ανταγωνίζεται με τον ΠΑΟΚ. 1000%. Ναι, δεν θα πάω σε μια ομάδα που δεν, ναι, είναι ανταγωνιστική. Ναι. Μάλιστα. Άρα, Αλέξη, κλείνει αυτή η παρουσία στον ΠΑΟΚ με άσχημο τρόπο, όπως δεν θα ήθελες? Σίγουρα δεν είμαι άνθρωπος, που σας είπα, που ούτε θα κάτσω στο συμβόλαιό μου, είμαι ανοιχτός να διαπραγματευτώ, να κάνω. Απλώς δεν νιώθω θυγμένος και νιώθω ηθικά περισσότερο θυγμένος. Δεν είναι το οικονομικό, μόνο είναι το ηθικό, που με όλη την πορεία που έχω κάνει στον αθλητισμό δεν νομίζω ότι μου αξίζει μια τέτοια συμπεριφορά και μια τέτοια αντιμετώπιση. Ναι. Θα προτιμούσα στα δάτα λόγια, θα προτιμούσα να με είχαν ενημερωθεί πολύ πιο νωρίς ότι δεν υπάρχει, σε θέλουμε. Ναι. Ότι δεν υπάρχει διαιτητή συμφωνία, ότι δεν με θέλει, ότι ίσως δεν υπάρχει διαιτητή, ή ότι από πολύ πιο νωρίς να ενημερωθώ ότι ξέρεις, δεν μπορούμε να καλύψουμε αυτό, να κάνουμε κάτι άλλο ή οτιδήποτε. Αυτό δεν έγινε ποτέ. Το άσχημο ήταν ότι το έμαθα και από εφημερίδες, δεν με ενημέρωσε κανένας για αυτό το πράγμα. Οπότε δεν νομίζω ότι αξίζω τέτοια συμπεριφορά. Ούτε μπορώ να επιτρέψω στον εαυτό μου να μπει σε διαδικασία ώστε να πάρω κάποια λεφτά, να μπω σε διαδικασία εκβιασμού και να πάρει τα λεφτά σου και να υπογράψουμε ένα συμβόλαιο. Κάτι τέτοιο δεν το επιτρέπω ηθικά εγώ στον εαυτό μου. Μάλιστα. Άρα κλείνουμε αυτή την τελευταία σου κουβέντα. Δεν ξέρω αν μέσα στην ημέρα γίνει καμία έκπληξη. Έχουν περάσει πολλές. Ναι. Δυστυχώς δεν νομίζω να μπορέσει να γίνει η ανατροπή. Υπάρχει και θέμα σχέσεων πλέον, δηλαδή, ότι έχουν σίγουρα ταραχθεί. Σίγουρα, γιατί όταν, ναι, υπογράφεις ένα συμβόλαιο μεταξύ δύο ανθρώπων και αυτό ισχύει για ένα ολόκληρο χρόνο και μαθαίνεις τελευταίο μήνα ότι τελικά δεν ισχύει, σίγουρα δεν υπάρχει θέμα σχέσεων. Δεν ήταν η διοίκηση όλη του ΠΑΟΚ που θα πω ότι θα τα βάλω με όλο τον ΠΑΟΚ και όλη τη διοίκηση. Ήταν προσωπικά η επαφή μου με συγκεκριμένους ανθρώπους που είχα και υπέγραψα. Ναι. Μάλιστα. Κάτι τελευταίο, μια με αυτό που ξεκινήσαμε. Γιατί απέτυχε φέτος ο ΠΑΟΚ, και αν θες, γιατί ίσως αυτό η άποψή σου βοηθήσει και για την επόμενη χρονιά, ή βέβαια αναλόγω και τι στόχοι θα μπουν την επόμενη χρονιά. Εντάξει, ίσως επαναπαυτήκαν όλοι οι άνθρωποι ότι πήραμε τον double με αυτή την ομάδα. Ναι.
θα παραμείνουμε όσοι έχει, δεν χρειάζεται ενίσχυση ομάδα. Οι άλλες ομάδες ενισχύθηκαν σημαντικά. Σίγουρα είναι, μετά από ένα double, σίγουρα είναι πολύ δύσκολο να παραμείνει στην κορυφή. Mm-hmm. Αλλά δεν έγιναν και οι κατάλληλες κινήσεις ώστε να ενισχυθεί και η ομάδα, γιατί πραγματικά χρειαζόταν ενίσχυση η ομάδα. Από εκεί και πέρα, εντάξει, και είχαμε και κάποια θέματα τραυματισμών στη διάρκεια της χρονιάς και κάποιες κακοτυχίες. Και γενικά οι υπόλοιπες ομάδες ήταν πιο έτοιμες από εμάς σε δεδομένες στιγμές, σε καθοριστικές στιγμές. Εντάξει, το θέμα είναι να υπάρχει προγραμματισμός, να υπάρχει συνέχεια, να γίνονται κινήσεις, αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει τελευταία στιγμή. Αυτό είναι, νομίζω, το νόημα που πρέπει να βρίσκουμε, ό,τι και να γίνει, είτε μείνει είτε φύγω, που πιθανότατα έχει λήξει αυτό το θέμα. Αλλά γενικά δεν μπορείς να προγραμματίζεις τελευταία στιγμή τι θα γίνει για τα επόμενα χρόνια. Πρέπει να υπάρχει ένα πλάνο. Ωραία. Αλέξη, ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Καλή τύχη σε ό,τι και αν κάνεις. Να είστε καλά. Να είστε καλά, καλά, να είστε καλά. Αυτά με τον Αλέξη τον Λοβανό μας εξήγησε όλα όσα έχουν συμβεί. Νομίζω ότι υπάρχει μια μέρα περιθώριο. Αν θέλουν να τον πάω κάτι να αλλάξει, αν μπορεί να έχουν πάρει και τις αποφάσεις να μην τον θέλουν. Οκ, okay, και αυτό παίζεται. Αυτό καταλάβεις. Και στο τέλος πάλι είπε ότι αν μείνω ή αν φύγω, δηλαδή στο μέσα του, ίσως κάτι περιμένει ακόμα για λίγες ώρες. Θα δούμε τι θα επιλέξει ο ΠΑΟΚ. Το πιο πιθανό είναι να φύγει ο Αλβανός και μάλλον να ανακοινωθεί σε άλλη ομάδα, εκτός και αν προκύψει κάποια μεγάλη έκπληξη τις επόμενες ώρες. Mm. Αυτά και με την εξέλιξη που υπάρχει για τον Αλέξη τον Αλβανό. Ή κάτι θα γίνει σήμερα στον ΠΑΟΚ ή αύριο θα ανακοινωθεί. Λοιπόν, το handball δεν πάει καλά. Από πέρσι ξεκίνησε αυτό. Από το καλοκαίρι και από παίχτες που φύγαν γιατί στόχευαν πιο ψηλά, φύγαν και εξωτερικό, και από άλλους που ξενέρωσαν. Και ο Τσακίρης είπε αυτά που είπε μες στη χρονιά. Κάναμε υπομονή, εξελίχθηκε αυτή η χρονιά λόγω και τραυματισμών, όπως το παραδέχτηκε και ο Αλέξης Αλβανός. Από την ομάδα λένε ουδής αντικατάστατος. Ναι, εντάξει, και τώρα φτάσαμε σήμερα, δηλαδή να συζητάμε ότι όπως σε όλους τους παίχτες είπανε ότι αποφασίστε αν θέλετε να παίξετε. Τι αποφασίστε αν θέλετε να παίξετε? Ναι. Δηλαδή αποφασίστε αν θέλετε να έρθετε και να απογράψετε το ανεφόρον. Αυτό είναι το αποφασίστε αν θέλετε να παίξετε στον ΠΑΟΚ. Έτσι. Στον Αλβανό και στον Κοκκόνη δεν αναγνωρίζουν το διαιτέ συμβόλαιο που έχει υπογραφεί. Οι άλλοι, ελάτε να τα ξανασυζητήσουμε. Έτσι. Και ο ΠΑΟΚ του χρόνου θα πάει τι, ας πούμε, αποδεκατισμένος και τη φετινή σεζόν? Να διεκδικήσει πάλι να πάρει κάτι? Εντάξει, είπαμε, πρωτάθλημα δεν μπορεί να παίρνει κάθε χρόνο και να είσαι σε τόσο υψηλό επίπεδο πάντα και να φέρνει double. Μα καλόμαθαν λίγο. Αλλά για να πετύχει κάτι πρέπει να το προσπαθήσει. Πρέπει να επενδύσει. Ο Αλβανό δεν θα ήταν μόνο για να παίξει αυτή τη δεύτερη χρονιά στον ΠΑΟΚ. Θα ήταν και για τις ακαδημίες που από πέρσι τις συζητούσαν και θα τις κάνανε. Δεν έγινε τίποτα. Για τα νέα παιδιά. Δεν έγινε τίποτα. Γεια σας. Μην τον είδατε. Ντούτους δω στην ΕΠΟ. Τώρα, αυτή τη στιγμή. Αύριο γενική συνέλευση. Σήμερα, τους δω στην ΕΠΟ. Ντού για να πούνε τζάμπα. Έλεγχος. Τι γίνεται, τα πάντα. Καλή υπομονή στους εργαζόμενους στην ΕΠΟ. Αυτά από εμάς για ό,τι άλλο προκύψει. Για τον ΠΑΟΚ βεβαίως τα λέμε και στην πορεία της ημέρας. Καλό μεσημέρι.